Κύριε Καβαλή, το νοσοκομείο της ΚΟΟ δέχτηκε σήμερα και πάλι το δυσάρεστο περιστατικό των πτωμάτων μικρού παιδιού και μιας νέας κοπέλας που βρίσκεται ήδη στο νεκροτομείο και άλλων τεσσάρων οι οποίοι έχουν μεταφερθεί στους θαλάμους στο νεκροταφείο της ΚΟΟ. Πώς αντιμετωπίζετε η κατάσταση, τι ακριβώς συνέβη, πότε ήρθαν τα πτώματα και με ποια διαδικασία συντηρούνται εδώ? Είναι μια άλλη θλιβερή κατάσταση, όπως πολλές άλλες προηγούμενες, και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να συμβαίνουν τα γεγονότα αυτά. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε στο ψυχτικό θάλαμο ένα μικρό παιδί ηλικίας 6 με 7 ετών περίπου και μια κοπέλα γύρω στα 24. Στο ψυχτικό θάλαμο που διαθέτει το νεκροταφείο του Δήμου της ΚΟΟ μέχρι τώρα πρέπει να είναι περίπου 4 άτομα, ένα μικρό ηλικίας 4 ετών μάλλον και οι υπόλοιποι είναι ενήλικες. Ενδεχομένως να προσκομιστούν και άλλοι. Ο θάλαμος που διαθέτουμε εμείς είναι για 4 άτομα. Έχουμε κάνει έτοιμα να μας προμηθεύσουν με ψυχτικό θάλαμο μεγαλύτερης περιεκτικότητος, κοντέινερ. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Πού απευθύνεται το έτοιμα, κύριε Καβανή? Στη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια. Είναι η προϊστάμενη αρχή μας. Μάλιστα. Καθότι και ο Δήμος αντιμετωπίζει προβλήματα, διότι τα πτώματα εκεί προκαλούν... Είναι συντήρησης θάλαμος και δεν είναι ψυχτικός, έτσι. Ναι, δεν είναι ψυχτικός. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει θέμα. Και επί την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι πολλά αιτήματα τα οποία αποστέλνουμε, μπορώ να πω ότι δεν μας λαμβάνουν και πολύ υπόψη. Λυπάμαι πολύ, διότι στο οχτάμινο αυτό που προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε κι εμείς και εγώ προσωπικά δεν τα κατάφερα να ευαισθητοποιήσω το ανάλγητο κράτος για το θέμα του παιδιάτρου. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Πρόσφατα ήμουνα στην Αθήνα, το είχα θέσει και στον ίδιο τον Υπουργό Υγείας. Δυστυχώς όμως δεν βρίσκω ανταπόκριση. Παραμένουμε δηλαδή χωρίς παιδίατρο στην ΚΟΟ. Παραμένουμε χωρίς παιδίατρο στην ΚΟΟ. Και σε μια περίοδο που τα παιδιά αρρωσταίνουν συνεχώς, έτσι δεν είναι? Εντάξει, τα παιδιά αρρωσταίνουν. Έχουν τους ιδιώτες παιδιάτρους που τους περιθάλπουν. Αλλά για πολύ σοβαρά θέματα. Πέστε ότι ερχόταν τώρα ένα παιδί με παρολίγου πνιγμό που χρειαζόταν μια ειδική αντιμετώπιση κτλ. Δηλαδή κάποια στιγμή θα έχει αντίχτυπο και ο αντίχτυπος αυτός δεν θα είναι μόνο για νοσοκομείο, για το νοσοκομείο, για τις υγειονομικές υπηρεσίες, θα είναι για όλο το κράτος. Ακριβώς. Κύριε Μπεσίρη, εσείς διενεργείτε συνήθως τις νεκροτομές των πτωμάτων που ανασύρονται από τη θάλασσά μας. Έχετε αντιμετωπίσει πολλές περιπτώσεις. Στην προκειμένη υπάρχει ζήτημα νεκροτομής στα δύο πτώματα που βρίσκονται στο νεκροτομείο μας? Όχι, η αιτία θανάτου είναι γνωστή, πνιγμός. Δεν τους κάνουμε νεκροτομή, απλώς νεκροψία. Μήπως τους έχει χτυπήσει κάποιος. Σήμερα βέβαια φέραν από το ιατρικό σύνορα κάποιον υπήκο Πακιστάν που ανέφερε ότι τον χτύπησε ο διακινητής. Το σημερινό ναυάγιο? Όχι, είναι άλλο ναυάγιο. Μάλιστα. Είναι άλλο ναυάγιο, δεν είναι το ίδιο αυτό το νεκρούς. Ναι. Το χτύπησε ο διακινητής και το έσπασε στο χέρι και αύριο το βάλουμε στο χειρουργείο. Οπότε έχω στείλει τώρα να κάνει καταγραφή και να το ξαναφέρει πάλι, να το ξαναφέρω πάλι για τρίχωρη σύνορα να το χειρουργήσουμε αύριο. Μάλιστα. Τώρα, αναφέρθηκε και ο κ. Καμπανής στο πρόβλημα που υπάρχει με το ψυχτικό θάλαμο. Ναι, υπάρχει έντονο πρόβλημα με το ψυχτικό θάλαμο, διότι ο θάλαμος που έχει ο Δήμος στο νεκροταφείο είναι συντήρησης και όταν τα πτώματα μένουν πολλές μέρες αρχίζουν και μυρίζουν και δημιουργούν πρόβλημα. Γι' αυτό ζητήσαμε προχθές ένα ψυχτικό θάλαμο κοντέινερ να φέρουν εδώ, θα εγκαταστατεί στο νεκροταφείο
Αλλά απάντηση δεν πήραμε. Απάντηση δεν πήραμε. Και δεν ξέρω το νεκροταμείο της, του νοσοκομείου, πόσους μπορεί να... Είναι τέσσερις θέσεις έχουν. Τέσσερις θέσεις μόνο. Τέσσερις θέσεις μόνο. Και το αυτό είναι για τις ανάγκες του νοσοκομείου, δεν είναι για τις ανάγκες. Νεκροτομή σε ποια περίπτωση διενεργείται? Διενεργείται όταν βλέπουμε κακώσεις, εξωτερικές κακώσεις. Αν δεν βλέπουμε εξωτερικές κακώσεις. Έχετε αντιμετωπίσει τις περιπτώσεις? Βέβαια. Και έχετε διαπιστώσει τι, ότι δεν ήταν μόνο η αιτία θανάτου πνιγμός, αλλά ίσως ήταν. Όχι, οι κακώσεις οι οποίες προήλθαν μέσα από το, μέσα από τη μηχανή. Δηλαδή ένα παιδάκι παραδείγματος χάρη το οποίο είχε. Είχε πέσει απάνω στη μηχανή και είχε κάνει έγκαμπο μέσα στο κεφάλι, ας πούμε. Τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, δεν ήταν χτυπήματα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς νιώθει ένας γιατρός όταν θα πρέπει... Καλά, είναι τραγικό όταν νεκροδομεί ένα παιδάκι, ας πούμε. Ιδάλλως, είναι κάπως ευαίσθητο, ας πούμε. Ευχαριστώ.